Το 2003 το Υπουργείο Παιδείας αποφασίζει να αλλάξει όλα τα βιβλία του Δημοτικού Σχολείου. Ανάμεσα αυτά και το βιβλίο της Ιστορίας Έκτης Δημοτικού. Αν θέλουμε λοιπόν να κάνουμε καλά τη δουλειά μας με τα παιδιά, δεν πρέπει να παρουσιάζουμε συνέχεια τους Έλληνες ως θύματα, αλλά και ως θύτες που ήταν, γιατί ήταν και τα δύο. Για να χρησιμοποιήσω μία φράση του στρατηγού Μακρυγιάννη, διάβαζα και κάπνισαν τα μάτια μου. Δεν πίστευα σε αυτά που έβλεπα. Το βιβλίο είχε ολική αποδόμηση της ιστορίας μας. Ο Νατσιός δημοσίευε ένα πύρινο άρθρο εναντίον του καινούριου βιβλίου στην τοπική εφημερίδα Γνώμη του Κυλκής. Το ίδιο βράδυ, μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή του, αποφασίζει να στείλει το άρθρο του και εκτός Κυλκής, σε κάποιες ιστοσελίδες ελληνικού ενδιαφέροντος. Ήταν η πρώτη φορά που είδα ένα κείμενο το οποίο αφορούσε το βιβλίο της ιστορίας Έκτης Δημοτικού. Ο Σκαλίδης από την Αγγλία αποφασίζει ότι πρέπει κάτι να κάνει για όλη αυτή την κατάσταση. Μάζεψα περίπου 10-12 άτομα, συνεργάτες του Αντίβαρου, με κεντρική ιδέα τη σύνταξη μιας επιστολής, η οποία θα καλούσε την πολιτική ηγεσία να αποσύρει το βιβλίο Ιστορίας Έκτης Δημοτικού. Η αυθόρμητη κίνηση μέσα από το ίντερνετ βρίσκει ανέλπιστη ανταπόκριση. Αποφασίστηκε η απόσυρση του βιβλίου. Το βιβλίο δεν το απέσυρε, κατά τη γνώμη μου, το Υπουργείο, δεν το απέσυρε η πολιτική ηγεσία, το απέσυρε ο ελληνικός λαός. Φωνάζαμε, νενικήκαμε. Ειλικρινά νιώσαμε πάρα πολύ μεγάλη χαρά.